Κύριε Ζαχαράκη, για πρώτη φορά στην Ερμιονίδα είχαμε την τιμή να σας έχουμε στην παρέλαση εδώ στο Κρανίδι. Είναι η πρώτη φορά που ο Υπουργός μας κάνει αυτή την τιμή. Για μένα είναι η χαρά και η τιμή, καθώς επανέρχομαι στο Δήμο Ερμιονίδας, τον οποίο αγαπώ. Και μάλιστα είχα τη χαρά και να συνεργαστώ και με τον Δήμαρχο και με τον βουλευτή μας, τον κύριο Ανδριανό, σε παλαιότερες, θα έλεγα κοινές επιτυχίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το ΕΚ μας εδώ, να χαρούμε τα παιδιά μας, τα οποία παρέλασαν με τα υπόλοιπα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, και να γίνει και εδώ ο τόπος, ένας τόπος που νομίζω γιορτάζεται το μαζί. Χωρίς να εξαιρούμε κανέναν, χωρίς να αποκλείουμε κανέναν, χωρίς να αφήνουμε ένα παιδί μέσα στο σπίτι του αυτή τη στιγμή. Οπότε επιτρέψτε μου να κάνω και ένα προσωπικό σχόλιο, ότι είμαι πολύ συγκινημένη που βρίσκομαι εδώ σήμερα, που είδα τα παιδιά να παρελάβουν, αλλά είδα και μια άρτια οργανωμένη παρέλαση. Πρώτη φορά λοιπόν που ίσως υπουργός βρίσκεται εδώ, όχι τελευταία, αν τουλάχιστον να κρίνεται από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Δήμο, ο οποίος ζήτησε εκπροσώπηση, και ο Πρωθυπουργός ούτως ή άλλως ενέκρινε την εκπροσώπηση. Πάμε όμως στα ουσιαστικά της ημέρας. Μέσα σε δύσκολες στιγμές, το είπε ούτως ή άλλως και η καθηγήτρια, η οποία ξεφώνησε τον λόγο, οι Έλληνες απέναντι σε ένα πολύ ισχυρό όχημα του ναζισμού και του φασισμού είπαν ένα μεγάλο όχι. Ήταν αποφασισμένοι, ήταν και ενωμένοι, ήταν και προσιλωμένοι. Και βέβαια τα υπόλοιπα τα κατέγραψε η ιστορία. Νομίζω ότι αυτό το οποίο περισσότερο γίνεται το όχημα και το μάθημα και το δίδαγμα για τους νέους σήμερα είναι ότι η χώρα μας πάντα αυτό το πυλώνα θα αποτελεί. Της σταθερότητας. Και όσο πιο πολύ ενδυναμωνόμαστε και οικονομικά και κοινωνικά και πολιτικά, αν είναι σε δύσκολο συγκείμενο, θα αποτελούμε αυτή την αιστεία τη γεωγραφική που θα ξέρουν οι σύμμαχοι, οι φίλοι και οι όχι τόσο φίλοι ότι εδώ είμαστε σταθερά. Ενισχύουμε τις ενόπλες δυνάμεις, συνεχίζουμε όλο αυτό το κομμάτι. Συγχρόνως όμως γυρίζουμε και το μάτι σε κάθε πολίτη, γιατί η κοινωνική συνοχή είναι πάρα πολύ κέρια για να μπορούμε να έχουμε τη δύναμη και να μπορούμε να καταγράφουμε, θα έλεγα, θετικές νίκες παντού. Χρόνια πολλά στη χώρα μας, χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας, μεγάλες συμμάχες που έδωσαν οι προγονείς, ισχυρό θα έλεγα, πολύ ισχυρό το δίδαγμα των ημερών, μεγάλες συμμάχες όμως πρέπει να δώσουμε και εμείς. Και στα αυτά τα παιδιά τα οποία παρέλυσαν σήμερα, εγώ θα τους έλεγα να μην συγκινούνται από τα εύκολα λόγια και να μην συγκινούνται από τα συνθήματα τα οποία κάποιοι θέλουν να τους παρασύρουν. Σκληρή δουλειά, αγάπη. Αγάπη ειλικρινής, πατριωτισμός υγιής και όλοι μαζί ενωμένοι, χωρίς και ενάντια στα δικαστικά διλήμματα. Χρόνια πολλά. Κύριε Ζαχαράκη, να πάμε 24 ώρες πίσω. Άμπλωστε, εγώ ενημερώθηκα για τον κύριο Δήμαρχο ότι έχετε περάσει ένα διήμερο εδώ. Είχαμε τη γιορτή Ροδιού στην Ερμιόνη. Πώς την είδατε τη γιορτή Ροδιού, είχατε ξανάρθει? Δεν είχα ξανάρθει, ήταν η πρώτη φορά. Ήξερα ότι υπάρχει ένα πολύ ισχυρό, υγιής, πρωτογενής τομέας γενικότερα στο νομό αλλά και στο Δήμο. Εντυπωσιάστηκα από την ποικιλία των προϊόντων. Είδα πολύ σοβαρούς επαγγελματίες οι οποίοι για πολλά χρόνια έχουν εντρυφήσει στην παραγωγή του ροδιού. Και από εκεί που στην αρχή μπορεί ήταν μια ροδιά και να έχεις το αυτοτελές προϊόν, βλέπουμε ότι η μεταποίηση δουλεύει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και τα προϊόντα δεν ταξιδεύουν μόνο στα όρια του Δήμου ή του νομού. Ταξιδεύουν στην Αθήνα, είναι στα πολύ μεγάλα. Αλλά ντελικατέσαν στα μικρότερα και πολύ πιο εκλεκτικά πολλές φορές σε είδη καταστήματα. Συγχρόνως όμως ταξιδεύουν και στο εξωτερικό. Είδα νέους ανθρώπους που μαζί με τους γονείς τους, αλλά και νέες και νέοι εργαζόμενοι, συμπράττουν έτσι ώστε να είναι αυτό το προστατευμένο πλέον προϊόν, γιατί ενημερώθηκα από το 2021 ότι έχει γίνει και pop προϊόν, πολύ μεγάλη αυτή η επιτυχία θα έλεγα για το ρόδι της περιοχής, ότι μπορεί να μας δώσει μια πολύ καλή ευκαιρία για τον πρωτογενή τομέα. Καλές θέσεις εργασίας, δυνατότητα και η επιστήμη αλλά και η καινοτόμως προσέγγιση στον πρωτογενή τομέα να έρθει και να προσελκύσει και νέους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προσδώσουν και στην επιχείρηση των γονέων τους, θα έλεγα, ένα νέο τόνο. Και συγχρόνως και μια εξαιρετική ευκαιρία και για τους ταξιδιώτες που ήταν χθες εδώ, φιλοξενούμενοι. Είδα και πολλούς από την Εγκλονιού Περιφέρεια, την Ανατολική Αττική. Μου άρεσε πολύ που ήταν εδώ. Ο αγροτουρισμός λοιπόν, τον οποίο συζητούσαμε πάρα πολύ και με τον Δήμαρχο, τον φίλο Δήμαρχο και με όλη την ομάδα την τουριστική, είναι κλειδί και όχημα. Ναι, παραγωγής, πρωτογενή, ναι, μεταποίηση, αλλά συγχρόνως και το κομμάτι της φιλοξενίας, το οποίο εμπλουτίζεται και διανθίζεται με τέτοιες γιορτές. Ήταν ούτως ή άλλως, αν δεν κάνω λάθος, η 13η φορά που γινόταν, άρα είναι θεσμός πλέον. Ακούσαμε βέβαια και τις ανησυχίες των παραγωγών, η κλιματική κρίση είναι εδώ. Το κομμάτι της έλλειψης του νερού. Ακούσαμε και τις ανακοινώσεις τόσο ή άλλως για τον Άβαλο. Κρατάω όμως και το θέμα της κλιματικής κρίσης, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να γίνουμε ακόμη πιο δημιουργικοί, καθώς ο καιρός αυτός θα είναι. Το κομμάτι των κλιματολογικών αλλαγών θα πρέπει σίγουρα να μας απασχολήσει. Είναι οι νέες προσκλήσεις που οι νέοι Έλληνες έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Να είστε καλά. Κυρία Ζαχαράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχόμαστε να σας ξαναδούμε πάλι σε μια μέλουσα γιορτή. Έχουμε τη γιορτή Ελιάς και Λεωλάδου. Και εκεί θα μπορέσουμε να την δούμε, κύριε Δήμαρχε. Έχουμε αναπτύξει τέτοιες σχέσεις εξάλλου με την κυρία Υπουργό,
είναι πάντα δίπλα μας, είναι κοντά μας. Ανταποκρίθηκε και εκεί βέβαια η κυβέρνηση καταρχήν, το γραφείο του Πρωθυπουργού, αλλά η πρόθυμη ήταν η Υπουργός μας να έρθει εδώ, να είναι παρούσα και όπως είπατε ήταν η πρώτη φορά που ο Υπουργός παρίσταται στην παρέλαση στο Κρανίδι. Βεβαίως και θα είναι και σε άλλες γιορτές, και στη γιορτή της Ελιάς και σε άλλες, και όχι μόνο γιορτές όμως. Θα ξαναέρθει ο Υπουργός για να εγκαινιάσουμε όπως κάναμε στο ειδικό σχολείο, στο ΕΚ, και άλλα έργα που θα γίνουν. Και στο γιατί... θέμα της εκπαίδευσης. Εγώ πιστεύω αυτά τα οποία έχει και ο Δήμαρχος στο μυαλό του και για την επαγγελματική εκπαίδευση. Ένα νυχτωρινό ΕΠΑΛ δηλαδή που θέλουμε να κάνουμε. Ας μην είναι στο Υπουργείο Παιδείας, θα μας βοηθήσει και από εκεί η κυρία Υπουργός. Να μας βοηθήσει και από εκεί. Αλλά το βασικό είναι ότι είναι πάντα δίπλα μας. Είναι ένας άνθρωπος, όπως είδατε και όπως ξέρει όλος ο κόσμος, απλός, καταδεκτικός, λαϊκός θα έλεγα. Αγκαλιάζει τον κόσμο και την αγκαλιάζει ο κόσμος για αυτόν τον λόγο. Εξάλλου γι' αυτό τιμήθηκε και εκλέχθηκε πρώτη σε σταυρούς βουλευτής στην περιοχή της, στην Αττική. Άλλωστε και η κυρία Ζαχαράκη προέκριται από την περιφέρεια και αυτή, από την Τολοκαρνανία, δεν είναι. Ευρυτανία, συγγνώμη. Και οι δύο γονείς από την Ευρυτανία. Ναι, ναι. Αλλά μη μολοπολίσω, ο Δήμαρχος σήμερα έχει τσικατέρθωσε και οργάνωσε μια εξαιρετική παρέλαση, μην γίνω από το θέμα. Εγώ εκείνο που ήθελα να πω, ότι σήμερα είμαστε όλοι εδώ για να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που θυσίασαν τη ζωή τους, αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για να πούμε, για να διατρανωθεί το όχι στο φασισμό, το όχι στη στέρηση της ελευθερίας. Καμαρώσαμε τα παιδιά μας, τα σχολεία μας, τα σχολεία του Δήμου Ερμιονίδας, που είχαν κάνει πολύ καλή έτσι, προπόνηση, εκπαίδευση, θα έλεγα, με τους καθηγητές τους. Τα καμαρώσαμε με τα παιδιά μας και τους προσκόπους. Και θα έλεγα, αν ξεχωρίζαμε κάτι, ξεχωρίσαμε το ειδικό σχολείο, το ΕΚ, τα παιδιά που από πέρυσι άρχισαν να παρελάβουν. Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Πρώτα απ' όλα στα παιδιά να έχουν και καλή πρόοδο, στους γονείς τους και σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Όλοι οι καθηγητές, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί να είναι καλά και να. Έτσι να ανατρέφουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας με τον καλύτερο τρόπο όπως κάνουν ούτως ή άλλως εδώ στην Ερμιονίδα παραδοσιακά. Και έτσι θέλω και δημόσια πάλι να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά την κυρία Υπουργό που ήταν μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ελπίζω να σας ξαναδούμε. Ναι, ναι, με χαρά. Υγεία.